Αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη παρέκβαση για ένα διαφορετικό λίγο θέμα που έχει σχέση όμως με τα ζητήματα της ίδρυψης που συζητάμε. Συχνά ακούω την απορία. Στα 4 χρόνια της θητείας σας ασχοληθήκατε με πολλά θέματα και κυρίως την ίδρυψη. Γιατί δεν επιδιώξατε να αποκτήσει ο Δήμος υδροφόρες, δημοτικά πλοία? Η απάντηση είναι ότι ασφαλώς ασχοληθήκαμε, αφού και επαγγελματικά είχαμε όλες τις προϋποθέσεις. Στις αρχές του 2008 λοιπόν, και αφού συνεργάστηκαν ναυτιγοί, πλειοκτήτες, μηχανολόγοι, μεσίτες και αντιλάχισαν πλήθος μηνύματα εδώ και στο εξωτερικό, είχαμε τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα. Με πάρα πολύ συντομία θα σας τα παρουσιάσω. Γρήγορα. Τα καύσιμα έχουν μία τιμή η οποία μεταβάλλεται καθημερινά. Θα ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για έναν Δήμο. Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο που να μπορεί να πατήσει κανείς. Θα πλέαμε δηλαδή ουσιαστικά σε άγνωστα και αχαρτογράφητα νερά. Με όλους αυτούς τους κινδύνους που συνεπάγεται. Το τρίτο θα ήταν άγνωστες οι επιπλοκές από περιφέρεια, Υπουργείο, Ελεκτρικό Συνέδριο, που ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη δημόσια διοίκηση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε φάση να σε σταματήσουν. Να σου πούνε αυτό δεν είναι σωστό, σταματάς. Και τέλος, η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης θα ήταν σχετικά μικρή. 6 μόνο χρόνια αφού μετά περιμένουμε τον ξεχαλάσιο. Γι' αυτό λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με αμφίβολα αποτελέσματα και άγνωστους κινδύνους, θεωρήσαμε ότι το να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία δεν θα ήταν συνετό και υπεύθυνο και ότι θα ήταν καλύτερα να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην υλοποίηση των δύο βασικών έργων, των υποθαλάσσιων και τα χεσαία έργα, και αυτό κάναμε.